Πάζιου, για έλα μέσα, παιδί μου. Τι στολή έβαλε σήμερα. Πώς θα τη χαρακτηρίσω, καλημέρα. Καλημέρα, Ελένη. Ω, και το λουλουδάκι στο μαλλί, μα είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είσαι δυσόπιτη. Εσύ. Τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Ναι. Γιογκαλάτες με χούλα χούπ. Τι θέλει να κάνει, το χούλα χούπ με τις γιογκαλάτες. Γιογκαλάτες, νομίζω ότι έχω το στομάχι μου, αποκλείεται. Γιογκαλάτες με χούλα χούπ. Με τι άλλο το έχει το γιογκαλάτες. Τι θα μας κάνει αυτό. Είναι ένα συνδυασμός γιόγκα και πίτα. Μια ελίτσα εδώ. Αχ, έχεις και εδώ μία. Μην αρχίσουμε να πατάμε τις ελιές. Θα γίνει πανικό. Προχωρημένο πια το πρόγραμμα. Για πες μου, τι θα μας κάνει αυτό. Είναι γιόγκα και πιλάτες, ασκήσεις συνδυασμένες από γιόγκα και από πιλάτες με το χούλα χούπ. Είναι πάρα πολύ πρωτότυπο και πολύ διασκεδαστικό. Γιατί? Και μόνο που βλέπεις το χούλα χούπ δεν είναι διασκεδαστικό. Μπορούν όλοι να κάνουν αυτό το λίκνο με τις μέσες που κρατάει το χούλα χούπ εδώ. Ο Νίκος μπορεί, αλλά άρα όλοι μπορούν. Εσύ μπορείς να κάνεις το λίκνισμα της μέσης που να κρατήσεις το χούλα χούπ πάνω στη μέση σου ή έστω τους γοφούς σου. Μόνο και πιατάκια ταυτόχρονα κάνεις. Μιλάμε ότι το χούλα χούπ το έχουμε στην οικογένειά μας, το είχαμε σαν έτσι. Το κάναμε κάθε δύο εβδομάδες, μας διαπάμεσταν για χούλα χούπ. Πού είναι τα χούλα χούπια σου. Θα τα φέρω. Για φέρτα να δούμε. Φέρτα. Να δω το χούλα χούπ μου. Έτσι όπως τους βλέπεις όλους τη σειρά, ποιος πιστεύεις ότι θα μπορούσε να κάνει χούλα χούπ. Μπράβο, εκτός από... Γιογκαλάτες με χούλα χούπ μπορούν όλοι. Όχι, όχι, απλά η χούλα χούπ. Έτσι όπως τους βλέπω. Ο Γρηγόρης. Εγώ δεν μπορώ να πουλήσω τη μέση, ούτε χωρίσω. Σήκω, Γρηγόρη μου. Η αλήθεια θέλω να τον μάθω, βασικά, γι' αυτό είπα το Γρηγόρη. Δεν το έχω, ρε. Χωρίς μου, ρε Γρηγόρη. Γιατί με κεντράρει πάντα αυτή η κοπέλα, δεν έχω καταλάβει. Γιατί είσαι λαρισαίος, γι' αυτό. Μα δεν το έχω, ρε. Δεν μπορώ χωρίς. Δεν θέλουμε να λέμε δεν μπορώ. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Γρηγόρη, τα καταφέραμε. Δεν το έχω, ρε. Κοίταξε λίγο πιο κοντά. Να σου δώσω μια συμβουλή για να το καταφέρει. Για συμβουλή. Αν το καταφέρει ο Κουτάρας, πάντως όλοι μπορούν να το καταφέρουν. Ρε, Ελένη, πλάκα με κάνεις, δεν μπορώ. Θέλω να σκεφτείς. Λοιπόν, ας το λίγο το χούλα χούπ να σου δείξω κάτι. Όπως είναι στο χέρι σου, για να κάνουμε. Στο χέρι μπορείς να κάνεις, κάνεις το χέρι. Για να σου δείξω λίγο τι τεχνική. Γύρω γύρω. Στο χέρι χούλα χούπ. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το έτσι. Δεν το μπορώ να το κάνει. Προσπάθησε. Όχι, τι κρίμα, ε. Είσαι γενικό. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. 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 Λοιπόν, Γρηγόρη, είδες τι έκανες στο χέρι σου. Κουνούσες το χέρι πάνω κάτω. Το ίδιο πρέπει να κάνεις και με το κορμί σου. Δηλαδή πρέπει να το κουνάς πίσω μπρος. Πίσω μπρος. Πίσω μπρος. Πίσω μπρος. Πίσω μπρος. Δηλαδή. Προσπάθησε. Μπρος πίσω. Είναι πάρα πολύ. Όχι πίσω μπρος. Με το σώμα το σώμα. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν την έχω την κλίση. Όχι, Ελένη, είναι θαύμα. Ένα κορίτσι. Κανείς, ρε παιδιά. Ελένη, εάν υποθέσω ότι μόνο ο Μουτσινάς μπορεί να το κάνει, θα τρελαθώ εδώ. Εγώ και ο Τεριάκη. Λοιπόν, δύο έχουμε μείνει. Καταρχήν με το χέρι. Θα έλεγα. Έκανα το πρώτο μισή ώρα. Για να δει, ξεκίνησε με το χέρι. Να ξεκινήσω με το χέρι. Εσύ το έχει. Και ο Θεός μαζί μας. Μπράβο, μπράβο. Και ωραίο πρόσωπο. Πολύ ωραίο. Για βάλτε τη μέση τώρα. Κάτσε λίγο, πάρτε αυτό λίγο πιο μπροστά να μην ενοχλεί εκεί στα πλάγια. Η αλήθεια είναι ότι έχω να κάνω από το σχολείο. Και νομίζω, αχ, πώς μου το πες, δίνεις μία. Όπως έκανες το χέρι, το ίδιο κάνεις και με το κορμί. Δίνεις όθηση πίσω μπρος. Κάνεις το ίδιο με το κορμί. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρω. Σταματάς όμως, ξεκινάς και θα κοιτάξεις τι έκανες, ξεκίνησες. Πέντε να γίνεις 20 παιδί του σε 9 τώρα. Περίμενα έτσι. Κάτσε να φάω εκεί. Θα το παλέψουμε. Έλα, φεύγα. Έτσι, Νικό, κοίτα, κοίτα. Για να δω. Θέλω να μην σταματάτε τη μέση σας. Μην σταματάτε. Μην κάνετε και μετά σταματάτε. Πρέπει η μέση να κουνιέται συνεχώς. Πρέπει να κουνάμε όλοι. Αυτό το μπρος πίσω που έλεγες. Για έλα προς τα δω. Κούνα συνεχώς τη μέση. Για έλα προς τα δω να δούμε μπορείς. Θα το στρίψεις με φόρα και θα κουνάς συνεχώς τη μέση σου. Δεν θα σταματήσεις. Μη σταματήσεις. Μη σταματάς συνεχώς. Κάτι τσούλησε. Το παλεύω όμως. Έλα, μου, για έλα να δούμε. Το παλεύω. Μπαίνει το στρογγυλό. Από πού να βρίσκω. Έλα, βρε, Αντρέα μου. Αντρέα, τα καταφέρεις. Όπου λέει τα πολύ. Μας άσκαλε πάλι, πες μας και εμάς. Ένα σούπερ φιστίκι. Α, τέλεια. Πάλι με τα φιστίκια. Πάμε, Αντρέα. Για πες, Αντρέα. Περίμενε, άλλη μία. Δεν λέει, γιατί όλα σταματάνε να κουνάνε τη μέση τους. Την κουνάνε μία και σταματάνε. Για κάτσε, Αντρέα. Για δώσε να δούμε. Έλα να σε φιλήσω. Έλα να σε φιλήσω. Τι δεν μου μαγειρέψει σήμερα. Εκανιδόπιτα.
Κάτσε κάτω. Έκανα μια μισή στροφή, έτσι. Μέχρι τώρα έχω κάνει πιο πολύ από όλους. Όλο σου το κόρμι στην καρέκλα. Κράτα λίγο. Κάτσε λίγο, καλέ. Εκεί, εκεί. Ωραία. Κανείς δεν θα καταφέρει να το κάνει. Γιονγκαλάτας με χουλαχούπ όλοι. Γιατί τι διαφορά έχει το γιονγκαλάτας, μου θυμίζει παγωτό. Γιονγκαλάτας με χουλαχούπ, θες να κάνουμε μια Έλενη. Όχι μαζί, γιατί φορά τα κούνια δεν μπορεί. Μπορεί όμω να με βοηθήσει. Για πε μου. Μια πολύ απλή άσκηση. Έλα εδώ απέναντί μου. Ναι. Λοιπόν, βάλε το χουλαχούπ. Όχι, μάλλον κράτο, να κάνουμε πιο εύκολο. Κράτα το. Το κρατάω. Θα κάνω μόνο εγώ την άσκηση, σε το ζευγάρι σου. Και κάνει εισπνοέ, κοίταξε με. Εισπνέω. Εκπνέω. Προβολή. Εγώ τι κάνω, με όρθια. Κάνει το ίδιο, θα εγώ επιστρέψω. Αλλά εσύ δεν μπορεί να το κάνει μόνο γιατί έχει τα τακούνια. Δηλαδή, μπορεί. Δεν ξέρω. Θα με εκπλήξει πάλι. Για ξανακάτω άλλη μία. Θα εισπνεύσει. Θα στρίψει εκπνοή και κάτω προβολή. Θα βγάλει πίσω το ποδαράκι και θα κάνει προβολή. Κοιτάξτε πώ τον τόνει η κοιλιακή μου, τα χέρια μου και σφίγγουν οι γλουτοί μου. Μπορεί να σφίγγουν, εμένα μου σηκωθεί το φόρεμα. Ναι, Ελένη, μήπω σηκωθεί το φόρεμα. Ελένη. Είναι λίγο δύσκολο να το κάνω. Γιονγκαλάτες. Αν διαφημίσει και αν δεν μου σηκώνει, δεν θα το κάνω. Ωραία. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Λειτουργεί ανάποδα, μ' αρέσει. Διαφημίσει.